Δεν κρύβουν την αγωνία τους για την τύχη του κτηρίου, του σχολείου, της περιοχής τους, οι κάτοικοι του Θραψανού, που το βλέπουν να στέκει πληγωμένο ακόμα από το σεισμό του Σεπτέμβρη του 2021. Τώρα περνάς απ' έξω, βλέπετε σπασμένα παράθυρα και εγώ περνώ και στενοχωριέμαι. Κάθε μέρα περνώ από εκεί για να πάω στο σπίτι μου και να σας πω την αλήθεια, κοιτάζω από την άλλη μεριά. Εδώ μεγαλώσαμε, εδώ πήγαμε σχολείο. Όσο θυμόμαστε τον εαυτό μας και εμείς και οι παλιότερες γενιές και περνώντας κάθε μέρα πραγματικά μας πονάει η καρδιά μας. Όποιος μπει εκεί μέσα και κάνει μάθημα ή δάσκαλος ή μαθητής, το θυμάται μετά σε όλη τη ζωή, είναι ένα εμβληματικό κτίριο. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το σχολείο εσωτερικά και κυρίως τον πάνω όροφο, όπου έκαναν μάθημα η πέμπτη και η έκτη τάξης, μετατράπηκε σε γιαπή. Οι πέτρες, οι σοβάδες και τα ξύλα έπεφταν βροχή, με τα παιδιά των συγκεκριμένων τάξεων και τους δασκάλους τους να γλιτώνουν κυριολεκτικά από θαύμα. Εμάς μας έχουν απαγορέψει να μπαίνουμε μέσα στο κτίριο. Έχουμε αφήσει όλα μας τα περισσότερα πράγματα. Στις λιώμενες αίθουσες που κάνουν μάθημα οι μαθητές εδώ και 2 χρόνια, το κουδούνι του παλιού κτιρίου και το ρολόι, σπασμένο και σταματημένο στη μοιραία ώρα, είναι ότι απέμεινε από το κτίριο κόσμημα κηρυγμένο ως νεότερο μνημείο. Δεν υπάρχει και λίγο περιποίηση του χώρου, έστω να μην ή να προσπαθήσουμε λίγο να φροντίσουμε το σχολείο, να κλείσουν οι τρύπες, να μην είναι ανοιχτά τα παράθυρα. Έχουν γίνει τόσες χιλιάδες μετασεισμοί, το κτίριο επιβαρύνεται. Αν γεμίσει υγρασίες, θα είναι κατάλληλο και για μουσείο που ακούγεται, για τα πάντα. Υπάρχουν δεσμεύσεις όμως, δηλαδή η δέσμευση είναι ότι θέλουν να το βοηθήσουν. Ναι, υπάρχουν δεσμεύσεις, θέλουν να βοηθήσουν, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Δεν προχωράει τόσο καιρό τώρα. Και ενώ η αγωνία των κατοίκων και ο φόβος πως τελικά παρά τις διαβεβαιώσεις δεν πρόκειται να προχωρήσει η αποκατάσταση των ζημιών θεριεύουν, ήρθε η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας και του Πολυτεχνείου Κρήτης, που προβλέπει την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος για την αποκατάσταση του κτηρίου να αμβλύνει κάπως τις εντυπώσεις. Εμείς τώρα περιμένουμε. Έχουμε έρθει εδώ με τα παιδιά, σε αυτό το χώρο, και περιμένουμε να επιστρέψουμε στο καινούριο μας σχολείο. Έτυχε μάλιστα τη μέρα που η κάμερα της Κρήτη TV βρέθηκε στο χώρο του σχολείου να πραγματοποιείται εσωτερικά αυτοψία, με την υπογραφή της σύμβασης να έρχεται λίγες μέρες μετά. Είναι ένα εμβληματικό κτίριο. Σε 4 χρόνια θα κλείσει 100 χρόνια ζωής. Δηλαδή το 1927 φτιάχτηκε. Και φτιάχτηκε με αγάπη από τους θραψανιώτες της Διασποράς και τώρα είναι σε κατάσταση αυτή που το είδατε και περιμένουμε την πολιτεία, το Δήμο, όλους τους φορείς, όποιος εμπλέκεται, το Υπουργείο Πολιτισμού που είναι διατηρητέο κτίριο, να ξεκινήσει την ανακατασκευή του. Το ιστορικό κτίριο του Δημοτικού Σχολείου του Θραψανού αποτελεί το συνεκτικό δεσμό του χωριού, αφού στον αύλιο χώρο του φιλοξενούνταν ως το Σεπτέμβριο του 2021 όχι μόνο τα παιχνίδια των παιδιών της περιοχής, αλλά και τα κοινωνικά και πολιτιστικά δρόμενα του χωριού. Γινόταν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του χωριού μας εδώ, το αφημισμένο τριήμερο των αγιοπλαστών. Γινόταν γάμοι, γινόταν βαφτίσεις, γινόταν εκδηλώσεις. Τα παιδιά είχαν ένα χώρο και ερχόταν και παίζανε. Γινόταν πάρα πολλά πράγματα που τώρα έχει σταματήσει.